δυτικές Κυκλάδες, άνεμοι και κύματα, γαλάζιο και άσπρο, πέτρες που ζητούν να λαξευτούν, χρώματα που πρέπει να αποτυπωθούν, ήχοι που λαχταρούν να γίνουν μελωδίες. Τίνος, το όνομα Σκαλκότας εκεί σε οδηγεί. Και στο ρινό χωριό Πύργος, το ωραιότερο των Κυκλάδων, όπως λέγεται. Η χάρη των Μουσών διάλεξε τούτο τον τόπο, απλώνοντας τα φτερά της. Γέννησαν οι άνεμοι γλύπτες και οι πέτρες ζωγράφους. Χαλεπάς, Φιλιππότης, Λύτρας, Γίζης, Γαΐτης. Στον πύργο της Τίνου άνοιξε το βλέμμα του στη ζωή κάποιος Σκαλκότας. Σκάλτσο Σκαλκότο, ξυπόλυτο παιδί στα ζεστά πλακόστρωτα, κουβαλώντας μουσική από φτερά αγγέλου, συνθέτης και θαυμάσιος λαϊκός βιολιστής. Έπαιζε το βιολί σαν όργανο ο προπάπος. Και ο γιος φημισμένος τεχνίτης του Μαρμάρου, μια μέρα φεύγει και ταξιδεύει τον ήχο του στην Χαλκίδα, την πόλη της Παλίριας, για να γεννηθεί εκεί στην αυγή του νέου αιώνα το 1904. Ο Νίκος Σκαλκότας. Det som känns svårt för oss framförallt att prata om Skalkottas är att vi absolut inte känner honom. Vi har aldrig träffat honom. Vi har hört historier från grekiska vänner som har träffat honom. Mamma har väl något minne av honom som en stor pappa naturligtvis som var väldigt liten. Lämnade Berlin. Egentligen vad det var för en person, det är svårt för oss. Det är att han, genom hans musik och genom foton som finns kvar, brev, att han måste ha varit en väldigt extrovert människa. Väldigt utåtriktad. Jo, det är faktiskt för mig det enda sättet att närma mig honom är att spela hans musik. Det känns väldigt speciellt. Αθήνα 23 Φεβρουαρίου. Η έρευνα για το Σκαλκότα τυπικά αρχίζει σήμερα. Το μεσημέρι έχω ραντεβού με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, από τους βασικότερους εμψυχωτές της προσπάθειας διάσωσης και διάδοσης του έργου του Νίκου Σκαλκότα.
Ο Σκαλκότας γεννήθηκε το 1904 στη Χαλκίδα και πέθανε σε ηλικία 45 μόλις ετών το 49 στην Αθήνα. Τελείωσε πολύ νωρίς, 16 ετών, σαν βιολονίστας στο Οδείο Αθηνών με ένα λαμπρό δίπλωμα, χρυσούν μετάλλιο, υποτροφία κλπ. Σε ηλικία 16 ετών και το 21 με υποτροφία πήγε στο Βερολίνο όπου έμεινε μέχρι το 33, 12 ολόκληρα χρόνια. Στη Γερμανία στην αρχή σπούδασε βιολί, αλλά πολύ σύντομα απεφάσισε, και θα το δούμε αυτό αργότερα, να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Εκτός από τον παλιό καθηγητή του που ήταν στην σχολή που μάθαινε βιολί, άλλοι τρεις καθηγητές διαδοχικά ήταν δάσκαλοι του στη σύνθεση. Ο τελευταίος και σημαντικότερος ήταν ο Σέρνμπεργκ από το 27 ως το 31. Έτσι λοιπόν ο Σκαλκότας για πρώτη φορά από το Βερολίνο ήρθε εδώ το 28 και τότε ήρθε να επισκεφθεί την φίλη του, την αδερφή μου τη Μαρίκα, στο σπίτι το πατρικό που μέναμε τότε στην οδό Νομήρου 6 απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, και της περιέγραφε την μουσική ζωή του Βερολίνου. Η Μαρίκα τον ρωτούσε έτσι άπλιστα για το τι συνέβαινε εκεί και εκείνος έδινε τις σχετικές απαντήσεις. Μάλιστα. Εγώ ήμουν αρκετά μικρός, ήμουν 13 χρονών τότε και άκουγα άπλιστα τις εξηγήσεις που έδινε και περιγραφές που έδινε ο Σκαλκότας. Το 28 που πρωτοήρθε ο Σκαλκότας δεν ακούσαμε μουσική του. Το 30 που ξαναήρθε διήφθηνε την πρώτη λεγόμενη τότε λαϊκή συναυλία της ορχήστρας, στην οποία παίχθηκε ένα δικό του προχωρημένο έργο, κονσέρτο γκρόσο για ορχήστρα πνευστών, και η συναυλία περιέλαβε και την τελευταία 10η συμφωνία του Σούμπερτ. Η μουσική του Σκαλκότα, αν και πάρα πολύ προχωρημένη, έχει την περίεργη ιδιότητα να είναι τρομερά εύυχη. Δηλαδή, ενώ τα διαστήματα είναι διάφωνα, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και πώς το καταφέρνει αυτό? Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό του Σκαλκότα, το οποίο ελάχιστοι συνθέτες σε όλον τον αιώνα το έχουν πλησιάσει. Θα έλεγα ότι περισσότερο το έχουν πλησιάσει δύο συνθέτες των αρχών του αιώνα, ο Σκριάμπιν και ο Ραβέλ. Δηλαδή με μια συσσόρευση διάφωνων διαστημάτων να πετυχαίνουν ένα πολύ έφωνο αποτέλεσμα, ωραιότερο από συγχορδίες που αποτελούνται μόνο από σύμφωνα διαστήματα. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο προνόμιο, διότι ο Σκαλκότας είχε μια αναπίθανη εσωτερική ακοή και μπορούσε να καταλάβει ποιο θα είναι το ηχητικό αποτέλεσμα σε πολύ πολυσύνθετους ήχους. Αυτό βέβαια συνδυάζεται με το γεγονός ότι είχε συνειδητοποιήσει από πολύ νωρίς ότι δεν έπρεπε πια η σταδιοδρομία του να είναι εκείνη ενός βιολονίστα, αλλά ενός συνθέτη. Σε αρκετά γράμματα προς τη φίλη του Νέλη Ασκητοπούλου τότε, Ευελπίδη αργότερα, αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Παίρνω ένα γράμμα εδώ, στο οποίο λέει: «Εγώ δεν είμαι σήμερα βιολονίστας και δεν σπουδάζω βιολί ήδη προ 3 ετών. Γιατί βρίσκω, αυτό θα είμαι εγώ πρώτος σε θέση να το ξέρω, ότι στη σύνθεση έχω μεγαλύτερη κλίση και μεγαλύτερο μέλλον. Θα μου έκανες μεγάλη χάρη αν το διέδιδες αυτό σε όλους μου τους πατριώτες. Είναι η σύνθεση το μόνο μου ιδανικό και το μόνο μου ιδανικό είναι να μάθω να συνθέτω». Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση. Το να συνθέτω είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα την οποία τοποθετεί πολύ ψηλά ο Σκαλκότας και συνεχίζει. «Όχι σαν τους Έλληνες συνθέτες για όνομα του Θεού, εκείνοι είναι όλοι τους καλοί ερασιτέχνε. Θαυμαστικό. Ναι, Νέλη, πίστεψέ με πως αυτό το τελευταίο δεν το λέω ούτε από κακία ούτε από εγωισμό, είναι μια πικρή αλήθεια». Αυτή η καταδίκη βέβαια περιλαμβάνει όλη την εθνική σχολή από Καλομήρη και πέρα, διότι ο Σκαλκότας έβρεπε...